Ευαγγελία μου, καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε στο Traction δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Δύο. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, που είσαι εσύ αυτή, και ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Πραγματικά εντυπωσιακό. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το κοπλιμέντο, αλλά και το αμάξι αυτό είναι τρομερό. Εγώ γενικά μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά είμαι λίγο άγρια γυναίκα και ας μην μου φαίνεται. Μου αρέσει η ταχύτητα και μου αρέσουν τα σπόρα αμάξια. Λοιπόν, εκεί έχει ένα κουμπάκι. Ένα κουμπάκι, ναι. Το πατάς στιγμία. Έτοιμη. Τόσο απλά. Κατεβάστε λεγδάκι στο drive. Ωραία. Και φεύγουμε. Το έχουμε στο comfort. Γιατί από εδώ, βάλω το χεράκι σου να δεις, και κούρα το, βλέπεις, λέει slippery. Σου κανονίζει όταν η ελευθερή επιφάνεια να έχει υπολογιστή individual, το ρυθμίζει, comfort, άνεση δηλαδή, sport και sport plus. Λοιπόν, αλλάξω ήχος. Ωχ, ναι. Για πάμε πάλι στο comfort. Ήρεμο τώρα. Βάλω το πάλι sport plus. Αλλάζουν οι παλμοί της καρδιάς του. Πάμε στο comfort για να είναι ήρεμο να πούμε την πρόζα μας. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλουμε και στο σπόρο όμως. Δεν το συζητώ. Είδες στο χειρόφωνο, μόλις θα το βγάζει. Σπορ πλάσα το βάλω κουλάκι μου για σένα. Μην ξαναχωρίζει καθόλου. Μπράβο. Δίπλωμα αφήνεις με την πρώτη. Ναι, την πρώτη. Και όχι λάδωμα τώρα και έτσι, αυτά που λένε. Έτσι. Με έχεις φέρει σε μία Mercedes AMG A35. Η AMG είναι ο βελτιωτικός οίκος της Mercedes. Βγάζει αυτοκίνητα από τίδες με εντυπωσιακή εμφάνιση. Εξωτερικά η μάσκα με αυτό το διακριτικό σήμα της AMG, αλλά και το αστέρι της Mercedes. Τα φτερά, αν πρόσεξες, είναι... τα φτερά. Λυμπό, τα φτερά τα είδα. Φρισμένα, μπρος και πίσω. Πίσω έχει αεροτομή στην οροφή για να διαχειρίζεται το νερά σωστά. Και κάτω, διπλή απόλυση εξατμίσεως και καινούριο αεροδιαχύτη για να πειθαρχεί το νερά. Κλειστά πατώματα και τέτοια. Εμένα η σχέση με τη Mercedes είναι πολλά χρόνια. Είμαστε 14 χρόνια κάνουμε παρέα. Ναι. Το Alpha Class το... Της γενιάς εκείνης. 150, ναι. Μάλιστα. Είναι το πρώτο αμάξι που πήρα όταν ξεκίνησα να οδηγάω. Και το έχεις ακόμη. Και το έχω ακόμη μέχρι και σήμερα. Και τώρα είμαι στη φάση που λέω να αλλάξω, ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλλο. Είναι χειροκίνητο. Κουράστηκε το ποδαράκι μου. Σας αρέσει πολύ αυτό, ε. Βέβαια. Λοιπόν, η Alpha Class ήταν το μοντέλο το 1997 από το παρουσίαση Mercedes. Έβαλε σαν στόχο να μπει και στη μικρή κατηγορία, αλλά παράλληλα να προσελκύσει και νέους πελάτες. Δηλαδή νεαρούς ηλικιακά. Είναι το entry level, ας πούμε, στο αστεράτο στρατόπεδο. Μέχρι τώρα έβγαζε A45 με ένα εκπληκτικό κινητήρα δίλτρο. Το φοράει και εδώ, απλώς με άλλη υποδύναμη. Θα βγει σίγουρα παραπάνω από 300 άλογα. Παραπάνω. Θέλησε ακόμη και σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων να δώσει ένα πιο προσιτό δείγμα. Αντί για ένα A45 που είναι το θηρίο της, έχει και αυτό, ώστε πάλι ένας νέος άνθρωπος να μπορεί να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αυτό πόσα κυβικά είναι? 2.000 κυβικά. Τρουμπάτο, τρακυλίδρο. Πολλά 306 άλλο. Εντυπωσιακές επιδόσεις, τελική που περιορίζεται με κόφτη στα 250 χιλιόμετρα. Η διαδικασία του 0-100 σε 4,7 δευτερόλεπτα. Φρενάρες τεράστιες 350 χιλιοστά, η δίσκη μπροστά αριζόμενη με κάλιπερ, ασημένιες δαγκάνες έτσι για να δίνει περισσότερο, πώς να το πούμε έτσι. Ναι, τις θες αυτές τις ζένιες σου, ρε παιδί μου. Θα το τρέξουμε και λίγο μετά. Δεν καταλαβαίνεις, θα αλλάξουμε προφίλ. Έτσι λίγο, ναι. Θα αλλάξουμε, θα αλλάξουμε και προφίλ. Βέβαια. Μέσα πώς σου φαίνεται? Καλά, πρώτα απ' όλα η οθόνη αυτή είναι που την ερωτεύτηκα. Η αεραγωγή είναι που μοιάζουν έτσι λίγο πιο διαστημικοί. Τουρμπίνες, αεροπλάνο. Τουρμπίνες, ναι. Αυτή η οθόνη που βλέπεις κανονικά ξεκίνησε από την S-Class που είναι η ναυαρχίδα της Mercedes και πλέον τη συναντάς σε όλα τα μοντέλα, θέλοντας να δείξει ότι η πολυτέλεια, η τεχνολογία και η ποιότητα είναι συνυφασμένες με το όνομα Mercedes. Το έχει ζήσει άλλωστε και από το μοντέλο που θα πάρεις. Μπράβο, ποιοτικά τα υλικά, δηλαδή μαλακά, με ωραία εμφάνιση, το δέσιμο αυτό όλο. Και υπάρχει η υπηρεσία Mercedes Me, δεν υπήρχε η τεχνολογία εκείνη όταν εσύ υπήρχε στο αυτοκίνητά σου, που είναι ένα πακέτο υπηρεσιών, προϊόντων και προσφορών. Να μας το πει ο Μάνος, επειδή έχει κάνει ένα πολύ ωραίο θέμα. Mercedes-Benz User Experience, λοιπόν, για πρώτη φορά στην A-Class. Δεν είναι ένα σύστημα infotainment που δέχεται απλά φωνητικές εντολές. Διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη. Hey, Mercedes! How can I help you? I want to wear a t-shirt tomorrow. Is that a good idea? Λέει και τι θέλει να φορέσει, θα τρελαθώ. The maximum temperature will be 23 degrees in Troja tomorrow with mostly cloudy skies. Πεινάς, θες να φας κάτι, ας πούμε. Hey, Mercedes, how can I help you? I feel hungry. I want to eat in an Italian restaurant. Please select an entry. Και σου βγάζει τη λίστα με τα ιταλικά εστιατόρια. Ξεμένεις από βενζίνη. Λες, hey, Mercedes, how can I help you?
I need a petrol station. Select an entry, please. Διαλέγεις. Για να δούμε. Είναι δεκτική στο φλερ. Hey, Mercedes, you look so pretty today. Thank you. Πήρε φορά μου, φαίνεται. Πω, πω. Ωραία λόγια. Έχει απάντηση για όλα. Λοιπόν, Βασίλη, όλη αυτή η ιστορία με το Mercedes Me είναι τεράστια. Πολλά και εντυπωσιακά είναι το βασικό, το Me Connect. Έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου, με όλες αυτές τις υπηρεσίες, concierge, δηλαδή που μιλάς, λες, hey, Mercedes, μέσω του MBUX, σου βρίσκει εστιατόρια. Μπορείς από μακριά την υπηρεσία αυτή να την ελέγξεις, να κατεβάσεις ένα application, να ρυθμίσεις τον κλιματισμό από πριν, ώστε ειδικά το καλοκαίρι να μην ζεσταίνεσαι. Έχει από θέματα συντήρησης. Ναι, μπορείς να κλείσεις από το application ακόμα και το service για το αυτοκίνητο. Πρόληψης ατυχημάτων, δηλαδή επικοινωνεί αυτόματα με το κέντρο σε περίπτωση που ανοίξει αερόσακος. Φτάνει μέχρι και το να βγεις εσύ έξω και να το αφήνεις να παρκάρει το αυτοκίνητο μόνο του μέχρι στο του park assist, ας πούμε. Όμως αυτό είναι μόνο ένας πυλώνας των συνολικών υπηρεσιών και εφαρμογών Mercedes Me. Υπάρχουν και άλλοι πυλώνες που φέρνουν πιο κοντά το μέλλον, σωστά. Ναι, υπάρχει το Me Finance που τώρα περνάμε στη χρηματοδότηση. Δηλαδή θα πάρεις δάνειο, που θα το ασφαλίσεις. Θα το αγοράσεις, θα είναι με χρονομίσθωση, με leasing. Ναι, όλα αυτά μπορείς να το κάνεις μέσα από το αυτοκίνητο, χάρη στο πακέτο Me. Έχουμε όμως και τον άλλο πυλώνα. Είναι το Me Inspire, που είναι το κομμάτι το lifestyle, που πιάνει από chat, messenger, ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν ήδη, λέει, 7.000 χρήστες. Ανταλλάσσουν εμπειρίες σε σχέση με τη Mercedes που έχουν αγοράσει. Στην ουσία πρόκειται για μια κοινότητα. Ναι. Social media. Ακριβώς. Δηλαδή. Και μια κοινότητα που μπορούσαμε να την πούμε σαν ένα μικρό TEDx, ας πούμε, για ανταλλαγή ιδεών. Αλλά ταυτόχρονα έχει και συμβουλές, έχει tips για ταξίδια. Το Me Move. Δεν το έχω πολύ καταλάβει. Είναι το πιο προχωρημένο κομμάτι και αφορά το αύριο της αυτοκίνησης. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς το car sharing, ότι θα μοιραζόμαστε τα αυτοκίνητα ανάλογα με το χρόνο σου και με τη μέρα σου. Χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι. Δηλαδή, ένα μικρό αυτοκίνητο τύπου Smart όταν είσαι μέσα στην πόλη, ένα SUV GLA όταν ας πούμε θες να πας στην εξοχή. Επομένως, η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ιδιοκτησία, όσο για τη χρήση και τη σωστή χρήση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχεις το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Και προφανώς η Mercedes το έχει προβλέψει. Και έχει ετοιμαστεί με αντίστοιχα προγράμματα, σου βρίσκει μέχρι που μπορεί να χρησιμοποιήσει και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, συνεργάζεται με όλους, ακόμα και με υπηρεσία ταξί. Όλα αυτά έρχονται και δεν είναι όλα μαζί. Και μάλιστα η υπηρεσία Sharing Car2Go έχει ήδη παγκοσμίως 3 εκατομμύρια συνδρομητές. Είναι τεράστιο νούμερο. Ανοίγεις μια εφαρμογή και βλέπεις κοντά στο σημείο που είσαι το αυτοκίνητο που θες να χρησιμοποιήσεις. Πας, το βρίσκεις, μπαίνεις μέσα, ξεκινάς και το αφήνεις στο σημείο Β που θες να φτάσεις. Εφαρμογή για μέσα στην πόλη αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σταματημένη είναι ότι είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πρέπει να πεις και να εξηγήσεις. Επομένως, ήταν επικίνδυνο να οδηγούμε και να συζητάμε για όλα αυτά. Επίσης, εάν κινιόμασταν, θα πέφτανε τα χαρτιά που έχουμε για σκονάκι. Σωστό, είναι και αυτό. Δεν γίνεται να τα θυμάσαι όλα αυτά. Αλλά ας γυρίσουμε στον Κώστα και στην Ευαγγελία για πιο πολύ φαν. Έχει ενδιαφέρον. Από εμάς τους αξίες του σίγουρα. Από εκεί πέρα μεταφέρει 95 άτομα από ό,τι βλέπεις και με εντυπωσιακό τρόπο. Γιατί άμα είσαι στο τιμόνι κιόλας εσύ, η εκδρομή γίνεται ακόμη καλύτερη. Τι λέω σήμερα ο άνθρωπος. Έτσι, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Έχει και αυτή το περιθώριο να αλλάξει το προφίλ το οδηγικό όπως σου είδηξα προηγουμένως. Θα το κάνουμε στο ανέβασμα. Ναι, τώρα είμαστε στο comfort. Στο comfort, ναι. Έτσι. Είμαι κυρία τώρα. Έτσι, μετά θα αλλάξω. Μου δώσει φοβερή πάσα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και να μου πεις πού θα την κατατάξεις την Alpha Class MG35. Πιστεύεις ότι είναι μια κυρία με σπορ χαρακτήρα ή μια αντισυμβατική πρωταθλήτρια, η οποία όμως μπορεί να συμπεριφερθεί σαν κυρία. Ξεκάθαρα, δεν θα δυσκολευτώ, θα σου πω το δεύτερο. Η αντισυμβατική πρωταθλήτρια που όμως συμπεριφέρεται σαν κυρία όταν χρειαστεί. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε την τηλεοροφή μας, ναι, και κλείνει, αν σε ενοχλήσει ο ήλιος. Επίσης, αυτό θα το πουλήσω τώρα, Ευαγγελία μου. Ποιο? Είναι το πρώτο που ήρθε στην Ελλάδα. Ναι. Με 0 χιλιόμετρα από ό,τι βλέπεις. Ναι. Και το είχα βάλει στο μυαλό μου, θα το κάνω μαζί σου αυτό. Αλήθεια. Γι' αυτό είσαι εδώ μέσα. Μήπως με ξέρεις πολύ καλά. Παρόλο που γνωριζόμαστε πρώτη φορά. Αυτό είναι special δώρο για σένα, επειδή σε λατρεύω. Ναι. Δεν το σταματάς. Και επηρεάζει το κουμπάκι αυτό που σου είπα. Όταν οδηγείς μπορείς να το κάνεις όμως. Μπορείς. Δεν θα... επηρεάζει. Όταν... όχι, όταν... όχι, καθόλου. Καθόλου. Το κινήσω. Θα το κάνουμε τώρα. Sport Plus. Θέλω να πιάσω τη μόνη, να βάλει τον γκάζι στο πάτωμα και να νιώσει τύπου να πει 306 άλογα σε μία. Δεν φοβάσαι. Δεν φοβηθώ. Ξέρω εγώ, επειδή είμαι γυναίκα. Προχώρα, παιδάκι μου, σε έχω τσεκάρει, σου σκανάρι ήδη. Οδηγάρα είσαι. Πάμε. Γκάζι, γκάζι, γκάζι. Το λυπάσαι. Το χαμό. Αναγίτσα μου. Μάτι. Μπα κατεβάσει από τα πάντα. Για κατεβάσει από αριστερά μία. Το πούντο. Τόσε γκάζι. Τόσε πόνο. Αυτός ο θόρυβος δεν παίζεται.
Αυτό το με τρελαίνει. Αυτό θέλω να φύγω. Κατέβασα. Πώς οδήγασα, τον πειράζω, πάμε, πάμε. Πήγα στο comfort και δεν μέσα άλλαξε. Τώρα δεν είμαι πολύ άγρια. Τώρα ηρέμησε. Λοιπόν, έχει αδερφούλα, έτσι. Μικρότερη. Πιο όμορφη, πώς είναι. Είναι νομίζω εξίσου όμορφη με εμένα. Α, το όνομα αυτής. Μαρία. Μαρία. Καταγωγή Λευκάδα. Διαμονή Κορυδαλός. Βέβαια. Αυτή η περιοχή εκεί φημίζεται. Κάτι ξέρεις κι εσύ για αυτή την περιοχή. Παρακαλώ, κυρία μου, Κορυδαλός, Νίκαια, έχουν βγάλει τις ωραίτερες Ελληνίδες. Δυτικά προάστια, έχουμε βγάλει αρκετά κορίτσια. Τι όνειρα έχεις, τι φαντάζεσαι για το μέλλον? Δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί αν κάνω καλό ή κακό. Γενικά δεν κάνω πολλά όνειρα. Ίσως και μετά το θάνατο του μπαμπά μου, επειδή έχω τώρα σχεδόν 4 χρόνια που τον χάσαμε. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό λέμε ότι να έχουμε την υγεία μας. Και ακούγεται πολλές φορές κοινότυπο, αλλά αν δεν σου έρθει το κακό, δεν θα καταλάβεις την πραγματική αξία. Στον δρόμο πώς είσαι, σαν οδηγός? Στον δρόμο είμαι λίγο γκαζιάρα. Είμαι και λίγο νευρική. Ναι, προσέχω. Δεν κάνω υπερβολές. Τι. Σταμάτα. Πειράξεις το κουμπάκι πάλι. Στο πάτωμα μου, σε αυτό το μπαμ, έτσι. Τώρα έγινε πιο έντονο, έχεις δίκιο. Στο πάτωμα. Από εκεί πέρα 18-19 ζάντες, 350 χιλιοστά δισκόφρενα όσοι είναι οι ζάντες από το αυτοκίνητό σου περίπου. Κάθε πράγμα το οποίο επιταχύνει και τρέχει πρέπει να σταματάει όλα. Μπάκετ καθίσματα για να στηρίζεσαι καλά, πώς το είπες στο τέρμα προηγουμένως? Όχι. Πες μου, αν το έχεις ξανακούσει από γυναίκα αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Λοιπόν, είδα ότι είναι δέρμα, αλλά είναι μισό-μισό, γιατί το μισό του δέρμα είναι το αλκαντάρα, σωστά? Όπω, δεν υπάρχει, κορίτσι μου, δεν υπάρχει γνώση. Έχω. Έτσι. Ασχοληθεί λιγάκι. Α, είναι τετρακίνητο. Formatic λέει η τεχνολογία της Mercedes, η οποία δίνει ή 100% μπροστά ή 50-50. Ναι. Δηλαδή μοιράζει την τετρακίνηση ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεται ο δρόμος, αν γλιστράει ή όχι. Λοιπόν, κοίτα πώς άρεσε αρχικά ο χαρακτήρας σου. Τι έγινε πάλι, παιδί, παιδί, για πες μου. Τι έγινε, παιδί, πώς γίνεται αυτό? Ωραία, Ευαγγελία μου, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτά τι είναι που τα κοιτάς και τα ξανακοιτάς? Coolvit, βιταμινούχο νεράκι. Δώσ' μου το ένα κιόλας. Blueberry, passion fruit, passion fruit. Άντε, στην υγειά μας. Γεια μας. Ωραίο. Και φέρα και εδώ και να συμπαθώ. Όχι μόνο από εκείνη να μου πεις. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Κοίταξε να δεις, μ' αρέσουν και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα για την γνωριμία. Γεια σας, κοριτσάρα μου. Γεια σας. Τσάου, τσάου.